Κατεστραμμένες υποδομές, απροσπέλαστη δρόμη, διαλυμένες επιχειρήσεις. Κάθε μέρα που περνά μετά το πέρασμα του Ιαννού από την Καρδίτσα, ο απολογισμός της καταστροφής μεγαλώνει. Αγρότες έχασαν τις οδιές τους, κτηνοτρόφιτα ζώα τους, έμποροι την πραμάτια τους. Οι πληγέντες μίλησαν στην κάμερα του Κόντρα στο Φίβο Κλαβιανό και το ρεπορτάζ που ακούω. Πέντε μέρες. Δεν έχετε ακόμα ρεύμα. Δεν έχουμε. Πέντε μέρες δεν έχουμε ρεύμα καθόλου. Σήμερα το από την Παρασκευή. Δεν έχει ρεύμα ακόμα. Όχι, δεν έχει ακόμα ρεύμα. Έχουν πλημμυρίσει κάτω τα γκαράζι. Έχουν πάθει μεγάλες ζημιές. Στο κέντρο της πόλης ή μακριά. Στο κέντρο εδώ απέναντι. Αυτή εδώ η οικοδομή. Πέντε μέρες χωρίς ρεύμα. Όχι μόνο απλά η καταστροφή η πόλη και οι επιχειρήσεις, αλλά ακόμη και οι υπάλληλοι που δουλεύουν στα μαγαζιά θα μείνουν για πάρα πολύ καιρό άνεργοι. Χωρίς να υπάρχει κάποια αποζημίωση. Δεν έχουν ανακοινώσει κάτι. Πρώτο σπίτι πάνω στο ποτάμι που έσπασε, που πνίγει και όλη η Καρδίτσα, δεν έχει περάσει κανένας να ρωτήσει αν είμαστε καλά. Αν δεν είμαστε, τα πράγματα μέσα. Ο πατέρας μου είναι ευπαθής ομάδα, τον φιλοξενούν σε άλλο σπίτι. Δεν ξέρω. Πάντως εμένα θα καθίσω, θα το καθαρίσω, θα το κάνω. Με ενοχλεί που δεν πέρασε ένας. Ένας να πει αυτοί εδώ τι κάνουν. Ζουν, είναι το μοναδικό σπίτι που έπαθε ζημιά, δίπλα στον τάντο ακριβώς, με τα πλακάκια. Ούτε οι τοπικές αρχές δεν έχουν περάσει. Δεν έχει περάσει κανένας. Είναι σήμερα η τέταρτη μέρα, έχουμε χάσει και τις μέρες. Καμιά βοήθεια. Φαγητό τώρα πήρα εδώ. Αλλά πού? Κουζίνα δεν υπάρχει. Πού να πάω να τα ψήσω? Δεν υπάρχει, παιδιά, αυτό το πράγμα. Το νερό έφτασε σχεδόν στους 80 πόντους και πάνω. Τι επιχείρηση? Κομμωτήριο. Η οποία καταστράφηκε εντελώς, δεν υπάρχει κάτι που να έμεινε. Τι είδους εξοπλισμός καταστράφηκε? Πάγκοι εργασίας, λουτήρες, όλα τα ηλεκτρικά από πιστολάκια και ό,τι χρειάζεται ένα μαγαζί να δουλέψει. Βούρτσες, βαφία, τα πάντα. Τα βρήκαμε όλα να κολυμπάνε στο νερό. 8.000 ως αποζημίωση αρκούν? Σε καμία περίπτωση. Δεν στείνονται μαγαζιά με τόσα λίγα χρήματα. Είναι μια βοήθεια για να ξεκινήσει κάποιος, αλλά σήμερα ούτε κανένας μπορεί να πιστώσει κάτι. Δεν υπάρχουν τέτοιες δυνατότητες. Είναι πολύ δύσκολο να ορθοποδήσουμε. Πάρα πολύ δύσκολο. Είναι ολική καταστροφή. Δεν υπάρχει επαγγελματίας που να μην έπαθει ζημιά. Πόσο μάλλον οι άνθρωποι με τα σπίτια, με τα υπόγειά τους, που είχαν τις περιουσίες τους ο κόσμος. Δηλαδή όταν είσαι εν ζωή, πρέπει να παλέψεις. Κάτω από 20-30 χιλιάδες οι περισσότεροι, ειδικά αυτοί που είχαν και υλικά, πέρα από μηχανήματα, ας πούμε, ξέρω εγώ, που είχαν υλικά, ας πούμε, ξέρω εγώ, ρούχα, τρόφιμα, αυτά που ήταν όλα ζημιά, πετάχτηκαν όλα. Τι να σας πω, για υλικά, χαμός γίνεται. Η κινητοποίηση του μηχανισμού τις πρώτες μέρες ήταν ανάλογη της περίστασης? Τώρα εδώ, τι να σας πω, σήμερα μπήκε η μάνικα μέσα, εντάξει, πρέπει να υπάρχει υπομονή. Γιατί δεν μπορούν όλα να γίνουν, όλη η πόλη να καθαριστεί, να αυτό σε μια, αλλά θα μπορούσε να είναι πολύ καλύτερη. Η πυροσβεστική πήγε πολύ καλά. Η πυροσβεστική παντού. Ό,τι μπορούσε έκανε. Η καταστροφή είναι ολική, όπως σε όλη την πόλη και σε όλο τον νομό συνολικότερα. Μιλάμε για βιβλική καταστροφή και προσπαθούμε να σταθούμε στα πόδια μας. Η αρρωγή της πολιτείας μέχρι τα τώρα δεν υπήρχε. Ανύπαρκτη κρατική μηχανή. Είμαστε μόνοι μας, 4 μέρες χωρίς φως και αναμένουμε τα νεότερα. 8.000 ενίσχυση για κάθε επιχείρηση της πόλης αρκούν για να ανανύψει ολόκληρη η πόλη, το νομό σου? Σαφώς και όχι, αν λάβουμε υπόψη τα κόστη και τι είχε ο καθένας μέσα στο μαγαζί του. Μιλάμε για εμπορεύματα αξίας 300.000-500.000 για ολική καταστροφή. Η αγορά έχει καταστραφεί ολοσχερός. Θα κάνουμε χρόνια να επανέλθουμε. Τέλος πάντων, τι να σας πω. Τα 8.000 αρκούν για να ανανύψουν οι επιχειρήσεις? Δεν αρκούν με τίποτα, παιδιά. Με τίποτα. Και για κανέναν έμπορα στην Καρδίτσα, για κανένα μαγαζί. Οι καταστροφές είναι μεγάλες.
Τέλος πάντων. Δεν έμεινε απολύτως τίποτα όρθιο. Έχουν καταστραφεί ολοσχερώς. Παραπάνω από 3 τόνους εμπορεύματα, ό,τι είχαμε και δεν είχαμε, δεν έμεινε κανένα και τίποτα όρθιο. Καταστραφήκαμε στην κυριολεξία. Τα 8.000 ενίσχυση φτάνουνε? Δεν φτάνουν, παιδί μου, δεν φτάνουν σε καμία περίπτωση. Δεν φτάνουν. Δεν φτάνουν. Πάρα πολλά τα πράγματα που είχα μέσα στο μαγαζί και τα προόριζα τώρα για τη χειμερινή περίοδο. Τα είχα στην αποθηκούλα, ο οποίος τα είχα στην αποθήκη. Έχουν καταστραφεί, όπως το βλέπετε, έχουν καταστραφεί ολοσχερώς. Δεν έχει μείνει τίποτα ορθίο. Όλα έχουν γίνει ίσμα διάμ. Έχουμε ισοπεδωθεί. Τι να πω άλλο, δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Μια απορία έχω. Ο Τσίπρας ήρθε χθες, ο Μητσοτάκης θα έρθει σήμερα. Οι τοπικοί άρχοντες πόσο μακριά είναι για να φτάσουν εδώ? Δεν υπάρχει ο Δήμος και η Περιφέρεια, δεν έχουν έρθει, δεν ενδιαφέρονται. Δεν έχει από τους υπεύθυνους φανεί ούτε ένας, ούτε ένα κλιμάκιο, όχι οι ίδιοι, ούτε κλιμάκιο δεν πέρασε. Η επόμενη μέρα για το νομό? Καταστροφή. Δεν υπάρχει, όλοι καταστραφήκαμε, όλη η αγορά είναι καταστραμμένη. Τα 8.000 αρκούνε για να βοηθήσουνε? Αν είναι αρχικά τα 8, κάτι μπορεί να γίνει για να επανακινηθούμε. Αν είναι μόνο αυτά, όχι. Δεν πιστεύω κανένας να έχει μόνο 8.000 ζημιά. Εγώ έχω 40-50.000 ζημιά. Όλη η πλατεία τη βλέπετε. Έχουν μείνει όλοι χωρίς παροκάματο. Έχουν καταστραφεί εντελώς. Και όλοι κάνουν πλάκα. Θέλουν να βγάλουμε φωτογραφίες. Τι, την καταστρεμμένη περιουσία μας? Τι θέλετε? Τα 8.000 αρκούν για να σας βοηθήσουν. 8.000, αδελφέ. 8.000 έχουμε δώσει εδώ πέρα στα παιδιά για να μπορούν να επιβιώσουν. Όπως με τον κορονοϊό, κλείσαμε από τη μία μέρα στην άλλη. Ποιος έχει λεφτά? Ποιος? Τι είναι αυτό, κοίτα. Ανακαινισμένο μαγαζί πριν 3 μήνες. Σας φοβίζει η επόμενη μέρα για τον νομό και την πόλη? Επόμενη μέρα. Δεν υπάρχει επόμενη μέρα. Από τι? Έχει καταστραφεί ο αγρότης, έχουν καταστραφεί οι επαγγελματίες, έχουν καταστραφεί τα εμπορεύματά μας, έχουν καταστραφεί τα μαγαζιά μας, τα σπίτια μας. Τι? Από τι θα ζήσουμε? Ποιος θα έρθει? Αύριο το πρωί θα ανοίξουμε. Ποιος θα έρθει? Ποιος έχει λεφτά? Ποιος? 210.000 στρέμματα καταστραμμένα. 80-90% ιστός καταστραμμένος της πόλης. Τι να έρθει? Ούτε ρούχα δεν έχουν τα παιδιά. Δεν έχουν ρούχα. Τι να έρθει? Οι προηγούμενες μέρες υπήρξε βοήθεια από τις αρχές. Καμία βοήθεια. Ποιος θα βοηθήσει? Ο Δήμος, η Περιφέρεια. Ποιος Δήμος και η Περιφέρεια? Πνίγηκαν μόνοι τους αυτοί. Και οι δικές τους οικογένειες πνίγηκαν, ρε φίλε. Ποιος Δήμος? Το μηχανοστάσιο πνιγμένο, όλα ήταν πνιγμένα στην καρδίτσα. Ποιος θα βοηθήσει? Έπρεπε να έρθει κατευθείαν βοήθεια από έξω. Από το Βόλο, από τα Τρίκαλα, από την πολιτεία τέλος πάντων. Από το στρατό, δεν ξέρω τι. Είναι δυνατόν να αφήνουν τον κόσμο έτσι, ρε φίλε? Είναι δυνατόν? Καταστροφή. Απόγνωση. Η απόγνωση. Δεν πιστεύω ότι θα μας καλύψουν τα 8.000 για τις ζημιές που έχουμε πάθει, αλλά σίγουρα είναι μια ανάσα για να ξεκινήσουμε αυτό. Αλλά να μπουν σύντομα, παιδιά. Άμα δεν μπουν σύντομα, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Και πρέπει εννοείται μετά να μπουν και άλλες αποζημιώσεις αναλόγως με το κάθε μαγαζί. Γιατί σίγουρα υπάρχουν και μαγαζί που έπαθε πολύ παραπάνω και κάποια που έχουν πάθει και πολύ λιγότερες ζημιές. Αλλά πρέπει κάτι να γίνει. Είμαστε απεγνωσμένοι. Άλλοι σκέφτονται να μην ανοίξουν καθόλου. Οι περισσότεροι σκέφτονται. Δεν ξέρω κι εγώ τι άλλοι σκέφτονται να φύγουν. Υπάρχει μια απόγνωση. Είναι και πολύ νωρίς. Οι μέρες περνάνε κάθε μέρα και κάθε μέρα είναι πιο δύσκολη. Η ζημιά, παιδιά, είναι απίστευτη. Η επόμενη μέρα για την πόλη? Η επόμενη μέρα νομίζω ότι είναι νομός Καρδίτσας τα φόπλακα. Νομός Καρδίτσας, πόσο είχε χθες? 20 μήνας. 21 του 2020 ο νομός Καρδίτσας πέθανε. Κρατάω γύρω σε 700 κυψέλες, μιλήσε. Αυτή τη στιγμή έχουν χαθεί τα 500 περίπου. Μερικά μέρη δεν είναι ακόμα προσβάσιμα να πάμε εκεί. Μερικές κυψέλες έχει εξαφανίσει το νερό, δηλαδή τι έχει πάρει από εδώ, τι έχει φτάσει, δεν ξέρουμε πού είναι. Θα πρέπει να πιέσουν οι στάθμες για να μπορέσουμε να τα βρούμε. Και περιμένουμε το ΕΛΓΑ να κάνει αποζημίωση. Το οποίο η αποζημίωση που δίνει το ΕΛΓΑ είναι μικρή. Τα ήταν όλα τα μυρίσια τώρα ήταν στον κάμπο και ήταν έτοιμα να πάνε στη συγκοπή του Πεύκου. Στην ουσία χάσαμε και την παραγωγή του Πεύκου, το μελίδιο του Πευκόμελου, χάσαμε και τα μυρίσια. Δηλαδή αυτή τη στιγμή οι μυρισσοκόμοι τη Καρδίτσα έχουν χάσει το 80% των μυρισσών στον κάμπο. Και το αποτέλεσμα είναι να μην έχουν εισόδημα για την επόμενη χρονιά, να μπορέσουν ξανά την επιχείρησή τους. Όχι για να ζήσουν, για να ζήσουν την επιχείρηση. Να αγοράσουν καινούργια μελίσια, καινούργιες κυψέλες. Να αγοράσουν καινούργιες κυψέλες. Το εισόδημα του χρόνου δεν θα υπάρχει, γιατί θα υπάρχουν τα μελίσια που έχουν μείνει αυτή τη στιγμή, θα είναι για να ξαναγίνουν πάλι οι μονάδες όπως ήταν πριν. Την ουσία δηλαδή θα πάνε για παραγωγή. Παιδιά, θέλουμε να δείξετε το πρόβλημά μας εδώ. Είναι η καταστροφή, είναι στο ανυπολόγιστο. Είναι 100% κατεστραμμένα τα πάντα.
4 μέρες ήρθε το ρεύμα στο σπίτι μου. Τα παιδιά μου νηστικά, να μην έχω να τα ταΐσω. Η μία φίλη μου να πάω να κάνουμε μπάνιο, η άλλη τα μας τάιζε. Τα μαγαζιά μας χάλια, έχουν βουλιάξει όλα τα μαγαζιά. Και δεν έχει έρθει ένας άνθρωπος να δείξει, να δει τι έχουμε πάθει. Κανένας τίποτα, τίποτα. Είμαστε από το πρωί ως το βράδυ, εδώ πέρα μαζί με τα παιδιά μας, βοηθάνε να σώσουμε λίγο το μαγαζί μας. Τα 8 χιλιάρικα που έχουν μέχρι στιγμής εξαγγείλει η κυβέρνηση αρκούν για να πάρει μπρος η πόλη? Όχι. Έχει, ο αγροτικός κόσμος έχει χαλάσει. Τελείωσε. Ο εμπορικός κόσμος έχει καταστραφεί και αυτός. Ποιος θα μας βοηθήσει? Πού να έχω εγώ πελάτες? Ποιους? Το δημόσιο μόνο? Ο Πρωθυπουργός είπε κάτι που πέρασε από εδώ πριν από λίγο. Δεν πρόλαβε να πει, τον φώναξαν, τον πήραν, τον μάζεψαν, έφυγα. Ούτε σε ένα μαγαζί μπήκε, ούτε τίποτα, ούτε είδε μαγαζιά. Πιστεύω ότι δεν ήρθε, έκανε τη βόλτα του, ό,τι τον ενημέρωσε ο Δήμαρχος, άμα τον ενημέρωσε, αυτό. Μαγαζί δεν μπήκε σε κανέναν. Είναι τα παιδιά εκεί, τα βοηθάνε, έχουν από το πρωί. Ευτυχώς. Εσείς έχετε δικό σας κατάστημα εδώ? Ναι. Υπάρχει μεγάλο κίνημα αλληλεγγύης από συγγενείς και φίλους όλη την πόλη, έτσι είναι? Πάρα πολύ. Οι φίλοι πάρα πολύ. Με έχουν στηρίξει από παντού και με έχουν πάρει από παντού. Δεν ήξερε ο κόσμος ότι πάθαμε ζημιά, γιατί δεν ήξεραν, δεν έδειξαν τίποτα. Και όταν ανεβάσαμε κάποια στιγμή στο Facebook και σε αυτά ότι το μαγαζί είναι έτσι, δεν το πίστευαν. Λέει, παιδιά, δεν έχουμε δει τίποτα. Δεν ξέρουμε τι σας συμβαίνει. Να έρθουμε να σας βοηθήσουμε. Είναι ένα πολύ μεγάλο περιστατικό. Αντίστοιχο, θα έλεγα, της περσινής καταστροφής στη Χαλκιδική. Μπορεί να κοντέψει το μάτι, τις καταστροφές που είχαμε στο μάτι στην Πυρκαγιά. Είναι ένα σημαντικό περιστατικό. Είχαμε μια μεγάλη πλημμύρα στην πόλη. Έχουμε καταστροφές σε επιχειρήσεις. Όλοι οι υπόγειοι χώροι έχουν πλημμυρίσει, καταστήματα, επιχειρήσεις, κατοικίες, οτιδήποτε βρίσκεται στο κέντρο της πόλης, στον πεζόδρομο εδώ πέρα στις πλατείες, έχει πλημμυρίσει. Όποιο υπόγειο δηλαδή υπάρχει σε αυτή την περιοχή, έχει πλημμυρίσει σίγουρα. Στα ισόγεια, ανάλογα με το πόσο ψηλά είναι το ισόγειο, έχει μπει αντίστοιχα και το νερό. Οι ζημίες στα εμπορεύματα, σε εξοπλισμούς, σε κτηριακά, σε υποδομές, θα είναι αρκετά μεγάλες. Όταν μιλάω για το μάτι, μιλάω για τη μαζικότητα του περιστατικού. Δηλαδή δεν ήταν κάτι το οποίο ήταν τοπικά, σποραδικά ας πούμε, ήταν κάτι το οποίο ήταν ένα γενικευμένο περιστατικό στο κέντρο της πόλης και στα περίχωρα. Χωριό Ρούσο, ελάχιστα χιλιόμετρα από την Καρδίτσα. Είναι Τρίτη μεσημέρι, 3 η ώρα. Βλέπουμε μπροστά τον δρόμο που όλοι οι κάτοικοι του χωριού έχουν βγάλει ό,τι μπορούν από τα σπίτια τους προκειμένου να τα πετάξουν και καθαρίσουν από τις λάσπες. Δυστυχώς χρειάζεται ακόμα πολλές μέρες για να επανέλθει κανονικότητα σε αυτό το χωριό. Και εμείς παιδευόμαστε μόνοι μας εδώ. Δεν στέλνουμε κανένα δηλαδή. Δεν είδε κανένας από πουθενά. Δήμος, περιφέρεια. Δεν είδε κανένας. Καθόλου στο χωριό δεν έχει έρθει κανένας. Μόνο ο πρόεδρος της κοινότητας. Μόνο ο πρόεδρος της κοινότητας. Η μονάδα είναι τεράστια. Βλέπουμε πολλά ζώα τα οποία, όπως σας έδειξα και ένα χαρακτηριστικά, ότι ναι, μεν είναι στη ζωή, αλλά είναι και δύσκολο να μπορέσουν να επανέλθουν. Μακάρι να μπορέσουν να επανέλθουν και μακάρι να έρθουν στην αρχή τους κατάσταση. Πόσα ζώα χάθηκαν? Μονάδα, από πρώτη εκτίμηση, χωρίς να μπορώ να έχω πλήρη άποψη ακόμα, γιατί όπως σας είπα, καταστράφηκαν και τα έγγραφα και οι υπολογιστές και όλα αυτά. Λοιπόν, περίπου στα 80 με 90 ζώα, αν πούμε ότι αγοράζει μια μοσχίδα, μια Άγιος μοσχίδα, στοιχίζει γύρω στις 2.500 ευρώ. Αντιλαμβάνεστε το κόστος του κάθε ζώου, έτσι. Βέβαια, δεν είναι μόνο το κόστος αυτός, είναι οι ζωοτροφές, είναι τα μηχανήματα, είναι πάρα πολλά που επεμβαίνουν και κάνουν το έργο μας ακόμα πιο δύσκολο, γιατί από τη στιγμή που η μονάδα δεν παράγει, δεν έχει και εισκόμιση χρημάτων. Εάν άμεσα δεν επεμβούνε, εγώ πιστεύω ότι η Καρδίτσα ούτε με 50 έχει γυρίσει 50 χρόνια πίσω και κυριολεκτό σε αυτό το οποίο λέω. Όταν έχει χαθεί όλος ο επαγγελματικός εξοπλισμός, όλοι οι κατησηματάρχες έχουν δεχτεί αυτό το πλήγμα, όλα τα νοικοκυριά και είμαστε μια περιοχή που αλήθεια είναι ότι δεν υπάρχει ζωή ξένου χρήματος. Το μόνο χρήμα που είναι μέσα από τον αγροτικό κόσμο, τις καλλιέργειες και την κτηνοτροφία. Ο νομός της Καρδίτσας έχει τελειώσει. Και δεν ξέρω κατά πόσο θα μπορέσει και πότε θα μπορέσει να πάρει μπροστά. Αυτή είναι η εικόνα που έχουμε και επειδή γνωρίζω πάρα πολύ καλά και το κομμάτι αυτό, αυτό σας λέω ότι βλέπω ότι είμαστε τουλάχιστον 50 χρόνια
πίσω αν συνεχίσουμε να πάμε έτσι. Εγώ έχω χάσει 530 ζώα αυτή τη στιγμή μέσα σε μια ώρα. 530 ζώα και αυτή τη στιγμή είμαι με μηδέν εισόδημα και με υποχρεώνουν για τα 530 ζώα να πληρώσω 1060 ευρώ για να πάρω κάποια στιγμή την αποζημίωσή μου. 2 ευρώ το κεφάλι. 2 ευρώ το κεφάλι. Αυτό σας το είπε ο Ελγά που ήρθε σήμερα. Με αυτό μου ήταν οι κτηνίατροι που ήρθαν σήμερα και είδαν τα ζώα. Μου λέει πρέπει να πάω στην τράπεζα πρώτα να καταβάλω 2 ευρώ το κεφάλι, 1060 ευρώ δηλαδή, και μετά με την απόδειξη της τράπεζας να καταθέσω τα χαρτιά για να είμαι μέσα στα άτομα αυτά που θα αποζημιωθούν. Δεν έχει έρθει κάποιος αρμόδιος να μας πει τι θα τα κάνω εγώ αυτά τα ζώα, πώς θα τα βγάλω από εδώ από μέσα και πού θα τα πάω. Γιατί ήδη είναι εστία μόλυνσης. Μυρίζουν αυτή τη στιγμή που είναι 2 μέρες μετά και δεν έχει βγει ο ήλιος ακόμα για να ανέβει η θερμοκρασία. Αν αυτά τα ζώα μείνουν 2-3 μέρες ακόμα εδώ μέσα, θα βρωμήσει ο τόπος. Το νερό ερχόταν από το βουνό, κατέβηκε, έφτασε στην πόλη, έσπασε το ποτάμι πριν το Σκλαβενίτη, πήρε το κάτω χωριό, το Σταυρό, και μέσα από το Σταυρό πήρε όλο αυτό εδώ πέρα. Όλο αυτό εδώ ήταν πέλαγος, ήταν μια λίμνη. Μέχρι την Παρασκευή το βράδυ ήταν, ήθελε 5-10 μέρες για να θεριστεί. Ένα καλαμπόκι το οποίο μπορούσε να ήταν 1,5 τόνο το στρέμμα πριν, τώρα θα ζήτημα είναι να πάρει έναν τόνο. Από τις πλημμύρες αυτή τη στιγμή έχουν πληγεί γύρω στα 100 αυτοκίνητα στις εγκαταστάσεις μας. Έχουν έρθει σε εσάς? Έχουν έρθει γύρω 97 αυτοκίνητα για την ακρίβεια, έχουμε καταγράψει μέχρι στιγμής. Για να επισκευαστούν μετά τις πλημμύρες σε εσάς. Σωστά. Υπάρχει μια εκτίμηση πόσα αμάξια σε όλη την Καρδίτσα έχουν πληγεί γενικώς? Όχι, ακόμα δεν έχουμε κάποια εκτίμηση γιατί δεν έχουν καταγραφεί όλα. Συνεχίζουν οι οδικές και φέρουν αυτοκίνητα με σειρά προτεραιότητας. Είναι χιλιάδες προφανώς, ναι. Αν μόνο σε εγκαταστάσεις μας είναι τόσα, φανταζόμαστε ότι σε όλο τον νομό είναι αρκετά. Μας έχουν ενημερώσει οι οδικές ότι προσεχώς θα μας έρθουν γύρω στα 500 αυτοκίνητα επιπρόσθετα. 500 μόνο σε εσάς? Ναι, 500 μόνο σε εμάς. Εικόνες απελπιστικές, κυρίες και κύριοι, εικόνες που αποτελούν αναμφίβολα γροθιά στο μάχη. Θα μείνουμε στο θέμα, πάμε να ανοίξουμε τη συζήτηση με τους συναδέλφους μας. Φίβος Κλαβιανός και Γιώργος Μιχαηλίδης στην αίθουσα ειδήσεων. Καλησπέρα και στους δυο σας. Καλησπέρα, καλησπέρα. Λοιπόν, Γιώργο, σήμερα να ξεκινήσουμε ανάποδα, καθώς πριν από λίγο γύρισε από την Καρδίτσα ο Φίβος. Αυτά που εμείς είδαμε και ως εικόνες είναι γροθιά στο στομάχι, εκείνος τα είδε, περπάτησε στις λάσπες, μύρισε τα ψόφια ζώα κλπ. Φίβο. Οι άνθρωποι αυτοί θα είναι απελπισμένοι όπως είναι τώρα και το επόμενο διάστημα να τους βοηθήσει κάποιος. Εμείς κάναμε σωστά τη δουλειά μας. Δείξαμε στην Αθήνα και σε άλλες περιοχές Ελλάδας αυτό που έχει συμβεί πραγματικά στην Καρδίτσα. Το οποίο κάποιοι θέλαν να το κρατήσουν κρυφό. Και αναγκάσαμε τον κύριο Μητσοτάκη να πει αυτό που λένε όλοι οι κάτοικοι της Καρδίτσας. Δηλαδή ότι οι 8.000 αναεπιχείρηση ως ζημιά δεν αρκούν για να ανακάμψει η πόλη. Σε ερώτηση που του έκανες εσύ, το είδαμε στην αρχή του δελτίου, του είπες τα 8.000 είναι αρκετά, λέει όχι. Ακριβώς μετά από την περιήγησή του τη σύντομη έσω, τη βιαστική, στα καταστραμμένα μαγαζιά του κέντρου της Καρδίτσας. Αυτό για να είμαστε εμείς ικανοποιημένοι για αυτό που κάνουμε. Από εκεί και πέρα, νομίζω ότι πρέπει να πούμε πολύ σύντομα τα εξής πράγματα. Πρώτον, η κλιματική αλλαγή είναι εδώ. Δεύτερον, δεν αρκεί ένας υπερχαρδαλιάς ως προσωπικότητα για να αντιμετωπίσει τα προβλήματα. Χρειάζεται σοβαρή, σοβαρά δομημένη πολιτική προστασία. Και η αυτοδιοίκηση να κάνει το έργο της. Ο κύριος αγοραστός, δεν θα αποδώσουμε εμείς ευθύνες, αλλά ήταν πάρα πολλά χρόνια περιφερειάρχης Θεσσαλίας για να συμβεί το κάτι τέτοιο. Το 2011. Είναι ακριβώς στη δεύτερη θητεία του. Ακριβώς. Δεν έπρεπε να έχει συμβεί αυτό. Στην τρίτη, με συγχωρείς. Στην τρίτη θητεία του είναι. Ακριβώς, στην τρίτη θητεία του. Δεν γίνεται τα ΜΜΕ να μην δείχνουν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, να μην δείχνουν ανθρώπους από κοντά και να δείχνουν πλάνα από το υπερπέραν. Η Καρδίτσα δεν είναι μόνο χωράφια, είναι και οι άνθρωποι που ζουν σε αυτό το νομό. Δεν τους είδαμε αυτούς. Όπως δεν γίνεται και το ανάποδο. Να λέει ο κύριος Χαρδαλιάς ότι δεν είναι η πολιτική προστασία για να σώζει περιουσίες, αλλά για να σώσει ζωές. Οι περιουσίες που έχουν χαθεί από τις επιχειρήσεις σημαίνουν ανεργία και η ανεργία σημαίνουν και αυτές δυστυχώς ζωές ανθρώπων. Και είναι πολύ εκ του πονηρού και θέλω να το καταθέσω με πάρα πολύ μεγάλο προβληματισμό
ότι το πρωί ξυπνήσαμε εμείς μετά από μια κοπιαστική χθεσινή ημέρα και είδαμε όλα τα κανάλια να έχουν και μία κάμερα και δεύτερο συνεργείο μερικά στο Μουζάκι και στην Οξιά για τον απεγκλωβισμό 6 ανθρώπων. Που καλά έκαναν βεβαίως και το κατέγραψαν το γεγονός, γιατί είναι σημαντικό, ήταν άνθρωποι με προβλήματα υγείας. Αλλά να είναι μόνο το κόντρα στην Καρδίτσα για να δείξει ότι όλος ο νομός υποφέρει και δεν έχει αύριο. Είναι σοβαρά πράγματα αυτά για τα μέσα μαζικής ενημέρωσης? Είναι σοβαρά πράγματα για μια κυβέρνηση να πρέπει εμείς να πιάσουμε ένα πρωθυπουργό από το λαιμό τελευταία στιγμή, όπως μπήκε να μπει στη λιμουζίνα του, για να πει ότι δεν αρκούν τα 8.000? Αυτό εγώ το θεωρώ προβληματικό. Και γι' αυτό θεωρώ επίσης ότι βρισκόμαστε σε ένα σημείο καμπής. Δεν ξέρω αν ο Γιώργος έχει ρεπορτάζ από την κυβέρνηση και τη Νέα Δημοκρατία. Τα γιουχαίσματα που ακούστηκαν σήμερα είναι ενδεικτικά ότι ο κόσμος έχει χορτάσει από επικοινωνία και θέλει λύση στα προβλήματά του. Και δεν το βλέπει. Όπως επίσης. Εμείς τα ξαναβλέπουμε τώρα, έτσι τα είδαμε και στην αρχή του δελτίου μας. Όπως επίσης και η φουσκωτή είναι ενδεικτικό σημείο καμπής. Δεν μπορεί να διαμαρτύρεται ο κόσμος, κόσμος κατεστραμμένος, κόσμος που δεν έκανε και βιοπραγίες, διαμαρτύρονταν. Και να πηγαίνουν φουσκωτοί να τον προπυλακίζουν επί της ουσίας. Και έτσι να θυμόμαστε ότι όποια σημαίνει ομάδα πρόληψης και καταστολής εγκλήματος, όχι ομάδα καταστολής πλημμυροπαθών και κλιέντων. Ακριβώς. Και πολύ επίλεκτα σώματα. Ναι. Πολύ επίλεκτα σώματα. Και εγώ ίδιος δεν το έχει πιάσει η κάμερά μας. Υπήρξε μια κυρία που φώναζε, διαμαρτύρονταν και πήγε ένας φουσκωτός και κάθισε μπροστά και έξανε τη σπρώχνη. Βεβαίως είναι και θρασίδηλοι αυτοί, γιατί οι επικοινωνιακές οδηγίες έχουν. Όταν του είπα, τι είσαι εσύ που σπρώχνεις την κυρία, εξαφανίστηκε ο δίμετρος φουσκωτός με τη μάσκα του. Λοιπόν, αυτό δεν είναι δημοκρατία και δεν είναι θεσμική διαδικασία. Και επίσης, επειδή γενικώς αυτή η κυβέρνηση έχει προβλήματα, δεν θα μπορούσαν να παραμείνουν για πάντα στην αφάνεια. Στην Καρδίτσα δυστυχώς έχει συμβεί κάτι τραγικό, τουλάχιστον να μην μείνουν αυτοί οι άνθρωποι χωρίς αύριο. Τα υπόλοιπα τα συζητάμε στην ώρα τους. Γιώργο, υπάρχει μούδιασμα στην κυβέρνηση για αυτό που έχει γίνει? Σε ρωτώ γιατί κακά τα ψέματα το κατέγραψε ο Φίβος στο ρεπορτάζ, αλλά ακόμη και αν κάποιος δει και συγκρίνει τα πλάνα, ο κύριος Μητσοτάκης επέλεξε μια πολύ προστατευμένη παρουσία στην περιοχή. Δεν έχει καμία σχέση με αυτά που έκανε χθες ο κύριος Τσίπρας, ούτε σύμφωνα με πληροφορίες με αυτά που θα κάνει αύριο η κυρία Γεννηματά. Εντάξει. Θέλω να σου πω κιόλας ότι ο κύριος Μητσοτάκης είναι πρωθυπουργός. Οπότε, κατ' επέκταση, αυτός θα προστατέψει περισσότερο την παρουσία του εντός της πόλης. Σύμφωνοι. Απλώς είναι ένας πρωθυπουργός που είναι 20 μονάδες μπροστά στις δημοσκοπήσεις. Γι' αυτό το λέω. Δεν είναι ένας πρωθυπουργός που είναι αντιμέτωπος με την κοινωνική οργή. Με αυτή την έννοια σε ρωτάω. Δεν αντιλέγω. Κοίτα, να τα πάρουμε λίγο τα πράγματα με τη σειρά. Ναι. Είναι δεδομένο ότι θα ήταν περίεργο αν δεν υπήρχε κοινωνική οργή στην Καρδίτσα για όλα όσα συνέβησαν. Η πόλη καταστράφηκε. Το εμπεριστατωμένο ρεπορτάζ και το ουσιαστικά ντοκιμαντέρ που έχει κάνει δύο μέρες τώρα ο Φίβος κατέγραψε όλα όσα έπρεπε να δούμε. Και οι εικόνες και με τους ανθρώπους και τις καταστροφές τις οποίες βίωσαν. Κανένας δεν αμφισβητεί αυτό. Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο, πρέπει να πάμε λίγο στο πολιτικό σκέλος. Μπορώ να σου πω ότι τουλάχιστον στην κυβέρνηση αναγνωρίζουν ότι τα 8.000 δεν θα σώσουν κανέναν. Ναι. Γι' αυτό κιόλας θέλω να σταθώ σε μια αποστροφή του Πρωθυπουργού, ο οποίος κάλεσε τις τοπικές αρχές να προχωρήσουν γρήγορα το στάδιο την αποτίμηση των ζημιών και την πολιτική προστασία, να τελειώνει με αυτή τη διαδικασία, έτσι ώστε, όπως είπε χαρακτηριστικά, να προχωρήσουμε στο δεύτερο στάδιο χρηματοδότησης. Ό,τι και αν σημαίνει αυτό, νομίζω καταλαβαίνουμε. Ωστόσο, τουλάχιστον έχοντας κάποια στοιχεία μπροστά μου, μέχρι στιγμής μπορώ να σου μεταφέρω από την κυβέρνηση ότι λένε ότι τα μέτρα τα οποία έχουν ληφθεί και θα ληφθούν ίσως τις επόμενες μέρες, ίσως αγγίξουν ακόμη και τα 100 εκατομμύρια ευρώ. Αναφέρομαι συνολικά τώρα στις επιχορηγίες στους Δήμους. Αναφέρομαι στις απαλλαγές ουσιαστικά από τις φορολογικές υποχρεώσεις των πολιτών. Αναφέρομαι σε ένα τέτοιο πακέτο, όχι 100 εκατομμύρια στις τσέπες των ανθρώπων. Αν τις επόμενες ημέρες ουσιαστικά φτάσουμε σε αυτό το δεύτερο στάδιο χρηματοδότησης, δούμε ότι δεν φτάνει ούτε αυτό, τότε να το συζητήσουμε. Προς το παρόν, είναι νομίζω αρκετά νωρίς, έτσι ώστε να καταλήξουμε στο αν είναι ένα συνολικό πακέτο ή όχι. Τουλάχιστον οι δικές μου πληροφορίες λένε ότι μέχρι στιγμής υπάρχουν και κάποιες σκέψεις για περαιτέρω κινήσεις. Μάλιστα. Εδώ θα είμαστε να τα δούμε και να τα συζητήσουμε όλα. Για να αφήνεις αυτό το υπονοούμενο, πάντα έχεις καλό ρεπορτάζ, κάτι θα έχεις στο μυαλό σου ή τουλάχιστον οι πηγές σου θα έχουν στο μυαλό τους. Ας το ελπίσουμε, γιατί ο κόσμος στην πόλη και στον νομό το έχει ανάγκη. Εγώ σου είπα, Γιώργο, στέκομαι στην αποστροφή του Πρωθυπουργού. Το δεύτερο στάδιο, στο επόμενο
επόμενο στάδιο χρηματοδότησης. Αυτό ίσως κάτι υποδεικνύει, αν το συνδυάσουμε κιόλας με την απάντηση την οποία έδωσε στο Φίβο, ότι τα 8.000 δεν είναι αρκετά και σίγουρα δεν είναι αρκετά, βέβαια, διότι θα πρέπει να ανοικοδομηθεί η πόλη της Καρδίτσας. Έτσι ακριβώς. Σας ευχαριστώ και τους δύο πολύ. Καλή.